λίγο τη μουσική για να ξεκινήσουμε. Καλωσορίζουμε. Καλησπέρα σε όλους. Θα προσπαθήσουμε να είμαστε σύντομοι και ουσιαστικοί και θεωρώ ότι όσο περνάει η ώρα θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτή η σημερινή εκδήλωση της Περιφέρειας Πελοποννήσου εδώ, στο πλαίσιο της τρίτης έκθεσης Πελοπόννησος 2018. Κύριε Πρόεδρε του Επιμελητηρίου της Κορινθίας, νομίζω ότι πρέπει να είστε πολύ ικανοποιημένος από την προσέλευση του κόσμου στην έκθεση, από την επιτυχία που είχε αυτή η έκθεση. Μία έκθεση την οποία η Περιφέρεια Πελοποννήσου την πίστεψε, την αγκάλιασε και προσπαθήσαμε όλοι μαζί να αποδείξουμε ότι εδώ στην Πελοπόννησο ξεπερνάμε ό,τι μας χωρίζει και προτάσουμε ό,τι μας ενώνει. Γιατί αυτή εδώ η έκθεση αυτό ακριβώς είναι. Ενωμένες, συσπηρωμένες οι δυνάμεις υγιής του τόπου μας και θέλω πάντα να λέω την πάρα πολύ σημαντική διαφορά που υπάρχει σε αυτή την έκθεση. Πελοπόννησος 2018 με ολόκληρη την Πελοπόννησο ενωμένη και τις 7 περιφερειακές ενότητες. Μια Πελοπόννησο που γίνεται ένας πολύ σημαντικός οικονομικός πόλος, ένας πολύ σημαντικός πολιτικός πόλος, με δεδομένο ότι μπορεί να είναι διχοτομημένη διοικητικά, παραμένει όμως ενωμένη με δεδομένο ότι έχει πάρα πολλά κοινά ιστορικά, πολιτισμικά και όχι μόνο στοιχεία. Θα ξεκινήσουμε με ένα χαιρετισμό από τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου της Κορινθίας, ο οποίος στην ουσία είναι ο οικοδεσπότης αυτής εδώ της έκθεσης. Κύριε Πιτσάκη, σας παρακαλώ πολύ. Κύριε Περιφερειάρχα, κύριε Περιφερειακή Σύμβουλη, πρώην Δήμαρχη, αγαπητοί καλεσμένοι, διοίκηση του Επιμελητηρίου Κορινθίας, σας καλωσορίζω και εγώ σήμερα εδώ. Η Περιφέρεια Πελοποννήσου από την πρώτη μέρα ανάληψης της διοίκησης του κ. Πέτρου Τατούλη σχεδίασε, υλοποίησε και στήριξε κάθε πολίτη. Κόντρα στους καιρούς και στα ιδιωτελή συμφέροντα δίνει λύσεις για την Πελοπόννησο. Με στόχο την αειφορία, καλωσορίζουμε τη νέα Πελοπόννησο, την αειφόρο Πελοπόννησο, που ενισχύει την ανταγωνιστικότητα, την παραγωγικότητα και προάγει τις επιχειρήσεις, στηρίζει την πελοποννησιακή οικονομία, προάγει την εφαρμοσμένη έρευνα και την έξυπνη εξειδίκευση. Δίνει προτεραιότητα στην συγκαινοτομία και τη συνεργασία όλων των φορέων στην ενεργειακή καινοτομία και κυκλική οικονομία. Το Επιμελητήριο Κορινθίας στηρίζει τέτοιες δράσεις της περιφέρειας και εδώ θέλω να πω δύο κουβέντες ότι η έκθεση Πελοπόννησος 2018 έχει επισκεψιμότητα παραπάνω από αυτά που περιμέναμε. Δεν είναι μόνο η επισκεψιμότητα, είναι ότι έχουν γίνει και πολλές συμφωνίες. Περάσαμε σήμερα τα περίπτερα 1-1, έχουν γίνει πολλές συμφωνίες, ο κόσμος είναι ευχαριστημένος. Η έκθεση γίνεται από όλα τα επιμελητήρια της Πελοποννήσου γεωγραφικά και δεν θα μπορούσε ποτέ να γίνει αυτή η έκθεση αν δεν θα την πίστευε η Περιφέρεια και ειδικά ο κύριος Πέτρος Τατούλης, ο οποίος χρηματοδότησε με ένα πολύ μεγάλο ποσό την κατασκευή αυτή της έκθεσης. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Η Κορινθία είναι η πύλη της Πελοποννήσου. Για μας είναι μια περιφερειακή ενότητα που πραγματικά πιστεύουμε ότι παίζει ένα κομβικό ρόλο, όχι μόνο γιατί είναι είσοδος προς την Πελοπόννησο, αλλά έχει πάρα πολλά συγκριτικά και ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, τέτοια που πραγματικά μπορούν να τους δώσουν, να τις δώσουν την οικονομική ανάπτυξη η οποία ταιριάζει στους Κορίνθιους συμπολίτες μας. Εκ μέρους της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας και όλων των Περιφερειακών Συμβούλων της Κορινθίας, ένα σύντομο χαιρετισμό από τον Αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Καλλίδη. Αν και δεν είχα προετοιμαστεί για κάτι τέτοιο, θέλω να σας ευχαριστήσω όλες και όλους που είστε εδώ σήμερα. Θεωρώ ότι ο χώρος που επελέγει αυτή η έκθεση είναι ένας σημαντικός χώρος, κομβικός θα ήθελα, το λιμάνι της Κορίνθου, που θα έπρεπε να έχει μια διαφορετική ανάπτυξη, μια διαφορετική
λογική, όπως και όλα τα λιμάνια της Κορινθίας, σε ένα στρατηγικό σχέδιο που θα πρέπει η περιφέρεια να αναδείξει και να έχουμε αποτελέσματα. Κύριε Πρόεδρε του Πνευματικού, η περιφέρεια και ο Περιφερειάρχης έκανε το αυτονόητο. Στήριξε, γιατί δεν είναι μόνο το οικονομικό, με κάθε τρόπο αυτή την έκθεση και με την παρουσία του, αλλά και με την παρουσία όλων. Άρα το ουσιαστικό είναι ότι υπήρξε μια συνολική στήριξη και όχι μόνο οικονομική, η οποία δεν έχει πάντα ανταποδοτικότητα. Άρα θεωρώ ότι ψυχή και σώμα η Περιφέρεια στήριξε αυτή την έκθεση, γιατί στόχος μας είναι όλες οι εκθέσεις, ειδικά η έκθεση που γίνεται εδώ στην Κορινθία, να πετύχει. Γιατί στόχος μας είναι η ανάπτυξη, η βιωσιμότητα σε μια εποχή δύσκολη, σε μια εποχή που η Κορινθία και το καλοκαίρι είχε τρομερά προβλήματα από τον καύσωνα και από τα προβλήματα που ζήσαμε με τους αγρότες μας και από τις πρόσφατες πλημμύρες, που η Περιφέρεια ήταν παρούσα σε όλα αυτά τον αγώνα που δίνουμε πραγματικά για να μπορούν οι συμπολίτες μας να ανταποκριθούν σε αυτή την οικονομική ασφυξία. Θεωρώ ότι τέτοιες ενέργειες είναι σημαντικές και εύχομαι ότι αυτές οι ημερίδες αλλά και αυτές οι συζητήσεις για την Αηφόρο Πελοπόννησο έχουν ως στόχο πάντα τη βελτίωση των συνθήκων και την ανάπτυξη. Συγχαρητήρια. Προκαλεί πολλές απαντήσεις η απλή ερώτηση που μπορεί να γίνεται συνήθως, τι μπορεί να σημαίνει αηφορία. Άμα σκεφτούμε όλοι για λίγο, θα δούμε ότι μέσα στο μυαλό μας περνούν πολλές λέξεις: προστασία στο περιβάλλον, πράσινη ανάπτυξη, βιώσιμη ανάπτυξη. Πάρα πολλές λέξεις οι οποίες ή φράσεις έχουμε ακούσει να λέγονται, χωρίς πολλές φορές να έχουμε καταφέρει να δούμε τι σημαίνουν ή χωρίς κανείς να μας έχει αποδείξει τι μπορεί να σημαίνουν όλα αυτά. Η Περιφέρεια Πελοποννήσου, ο Περιφερειάρχης ο κ. Στατούλης, από την πρώτη στιγμή που ανέλαβε τα ηνία της Πελοποννήσου, το τιμόνι όπως λέω εγώ, θεωρώ ότι με απόλυτη σαφήνεια έδωσε σε όλους μας να καταλάβουμε το τι μπορεί να σημαίνει αηφορία. Έτσι λοιπόν εμείς στην Πελοπόννησο λέμε ότι η αηφορία σημαίνει πρώτα απ' όλα σέβομαι τον πολίτη μου. Σέβομαι τον κάτοικο της Πελοποννήσου. Και για να μπορούμε να σεβόμαστε τους συμπολίτες μας, σημαίνει ότι πρέπει να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον τέτοιο όπου θα μπορούν να έχουν μια αξιοπρεπή διαβίωση τουλάχιστον στα θέματα που αφορούν εμάς. Δεν είναι λοιπόν τυχαίο που ο κύριος Στατούλης έθεσε ως πρώτο έργο σημαία το έργο της ολοκληρωμένης διαχείρισης των απορριμμάτων. Σίγουρα βρήκαμε μία Πελοπόννησο ως την πιο βρώμικη περιφέρεια της χώρας και ήταν το πιο σημαντικό από όλα αυτό ως πρώτος στόχος. Δεν θα πω περισσότερα, θα πω ότι είναι θέμα λίγων ημερών να εκδοθεί η σχετική υπουργική απόφαση και να τελειώνουμε μια για πάντα με αυτό το έργο, γιατί ακόμα και σήμερα υπάρχουν μερικοί που λένε ότι το έργο δεν θα γίνει παρότι έχει υπογραφεί η σύμβαση. Άρα λοιπόν μια καθαρή περιφέρεια, μια περιφέρεια που σέβεται τους πολίτες της, που σέβεται τον πολιτισμό της, που δίνει υπεραξία στον τουρισμό της και που δίνει υπεραξία στα αγροτικά της προϊόντα. Ένα δεύτερο και πολύ δύσκολο, μεγάλο στοίχημα για την Περιφέρεια Πελοποννήσου μετά την ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων, θα το ανακοινώσουμε σήμερα εδώ, κύριε Πιτσάκη, κύριε Πρόεδρε του Επιμελητηρίου. Είναι ένα νέο στόχος, πολύ σημαντικός, ο οποίος για πρώτη φορά σήμερα θα επικοινωνηθεί στους πολίτες της Πελοποννήσου, μέσα από αυτή εδώ την έκθεση Πελοπόννησος 2018. Θα σας πω μόνο μια κουβέντα, γιατί πριν μιλήσει ο Περιφερειάρχης θα κάνει μια σύντομη αναφορά. Ο κύριος Σωτήρης Λιάρος, ο οποίος είναι εδώ, είναι σύμβουλος της Περιφέρειας Πελοποννήσου σε θέματα οδικής ασφάλειας και οδικών αξώνων και εκπρόσωπος της Εγνατίας ΑΕ. Κύριε Λιάρο, θέλω να προετοιμάζεστε και να ετοιμάσετε και τους πίνακες που έχετε όσο πιο γρήγορα μπορούμε. Θα πω μόνο το εξής. Ακούμε πάρα πολύ συχνά: δίνονται τόσα χρήματα για το εθνικό και οδικό δίκτυο και επαρχιακό οδικό δίκτυο. Όμως ποτέ δεν γίνεται κάτι ολοκληρωμένο, κάτι ολιστικό. Ένα τμήμα συντηρείται,
ένα άλλο καθαρίζεται, κάπου μπαίνουν μπάρες προστασίας, κάπου αλλού έχουμε προβλήματα ολισθηρότητας και είμαστε αναγκασμένοι με το υπάρχον σύστημα να ξοδεύονται πολύ πόροι πράγματι, είτε από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, είτε από τα έργα του ΕΣΠΑ, είτε από άλλα προγράμματα, όμως να μην έχουμε ένα εθνικό και κυρίως ένα επαρχιακό οδικό δίκτυο έτσι όπως πρέπει να το έχουμε. Πριν από αρκετά χρόνια είχε γίνει μια προσπάθεια από την Εγνατία ΑΕ και μια καταγραφή για να δούμε πώς μπορούμε τότε να παρέμβουμε στα οδικά δίκτυα. Όμως δεν ολοκληρώθηκε. Σήμερα ήρθε η ώρα να μας πει ο κύριος Λιάρος πώς βρήκε έτοιμη την περιφέρεια Πελοποννήσου, η οποία είχε έναν διορατικό περιφερειάρχη, ο οποίος είχε φροντίσει να επικαιροποιήσει τις μελέτες και να είμαστε έτοιμοι εμείς πρώτοι να ενταχθούμε σε ένα πρόγραμμα το οποίο έχει εξασφαλισμένη χρηματοδότηση για να αποκτήσουμε επιτέλους ένα ασφαλές οδικό δίκτυο και ένα οδικό δίκτυο επαρχιακό και εθνικό όπως μας αξίζει. Κύριε Λιάρο, σας παρακαλώ πολύ, σύντομα αλλά κατανοητά, να... Ευχαριστώ ιδιαίτερα για την πρόσκληση. Να ζητήσω συγγνώμη και ένα λάθος, ένα απλό λάθος, όσο το μεγάλο έργο το οποίο ετοιμάζεται να γίνει όχι μόνο για την Κορινθία, αλλά για όλη την περιφέρεια Πελοποννήσου. Να σας δηλώσω ότι εγώ είμαι μελετητής δημοσίων έργων, ότι εκπροσωπώ την εταιρεία Ήλιδα Σύμβολη Μηχανική, που ήταν ανάδοχος σύμβουλος στην Εγνατία ΑΕ όταν παρήχθησαν οι μελέτες οδικής ασφάλειας πριν από 6-7 χρόνια περίπου, και τώρα είμαι σύμβουλος της περιφέρειας Πελοποννήσου, πάλι για το ίδιο θέμα, που έχουμε φτάσει πλέον στην φάση της δημοπράτησης του συγκεκριμένου έργου, που η εκτίμησή μας, θα μας τα πει ο κύριος Περιφερειάρχης, θα πρέπει να είναι μέχρι το τέλος του έτους περίπου. Με εξασφαλισμένη την χρηματοδότηση και από εθνικούς πόρους κυρίως, αλλά και από δάνειο από την Τράπεζα Ευρωπαϊκών Επενδύσεων, Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Να σας πω, θα πρέπει να είμαι αρκετά σύντομος για να μην σας φάω το χρόνο, να σας πω μόνο ότι εδώ βλέπετε ένα χάρτη με τα σημεία τα οποία υπάρχουν προβλήματα στο οδικό δίκτυο της περιφέρειας Κορινθίας. Βέβαια τα προβλήματα δεν τα βλέπετε εδώ, δεν έχει και νόημα να τα δείτε σε ποια ακριβώς σημεία είναι. Βλέπετε μόνο τους άξονες στους οποίους έχει γίνει η μελέτη της Εγνατίας ΑΕ. Η λέξη ΜΟΑ, αν σας είναι άγνωστη, είναι η θέση μειωμένης οδικής ασφάλειας. Είναι η κύρια λέξη στην οποία βασίζονται αυτές οι μελέτες οδικής ασφάλειας. Δηλαδή εντοπίζουμε τις θέσεις τις συγκεκριμένες στο οδικό δίκτυο, προφανώς με επιτόπου επίσκεψη, με βίντεο και με πολλούς άλλους τρόπους, με τα αεροπλανάκια, τα γνωστά, τα drone και όλα αυτά. Με τη βοήθεια της αστυνομίας, της τροχέας κυρίως, σε ποιες θέσεις έχουμε ατυχήματα και με τον έλεγχο του οδικού δικτύου όσον αφορά την επικινδυνότητα σε στροφές ή σε λάθος τοποθέτηση πινακίδων. Να σας πω επίσης, έτσι εν συντομία, ότι το έργο το οποίο πρόκειται να δημοπρατηθεί δεν αφορά καινούριους δρόμους, δεν αφορά μεγάλες βελτιώσεις των υφισταμένων δρόμων και αφορά βέβαια το εθνικό και το επαρχιακό δίκτυο που είπε η κυρία Αντιπεριφερειάρχης. Είναι βραχυπρόθεσμα έργα τα οποία θα βοηθήσουν άμεσα στο να μειωθούν τα ατυχήματα στην περιφέρεια Πελοποννήσου. Εν συντομία σας λέω, ας πούμε, τοποθέτηση πινακίδων σήμανσης. Ξέρετε πολύ καλά ότι στο επαρχιακό δίκτυο υπάρχουν πινακίδες οι οποίες είναι κατεστραμμένες ή πινακίδες οι οποίες θα έπρεπε να υπάρχουν και δεν υπάρχουν. Ένα άλλο θέμα είναι η επαναδιαγράμμιση των δρόμων, που εκεί το πρόβλημα είναι πολύ έντονο, διότι πρώτον είναι φτιαγμένα με παλαιά υλικά, άρα δηλαδή το βράδυ δεν υπάρχει αυτή η ανακλαστικότητα που μας δίνουν τα σύγχρονα υλικά με τα οποία θα
θα περαστούν όλοι οι δρόμοι. Άρα λοιπόν μιλάμε για επαναδιαγράμμιση όλου του οδικού δικτύου. Επίσης θα τοποθετηθούν ανακλαστήρες στο οδόστρωμα στα επικίνδυνα σημεία για να υπάρχει η ασφάλεια. Θα υπάρχει η γραμμική οριοθέτηση πάλι με τον ίδιο τρόπο. Και το κυριότερο απ' όλα είναι η τοποθέτηση στιχαίων ασφαλείας ή εκεί που δεν υπάρχουν ή εκεί που είναι φθαρμένα ή είναι με τον παλαιό τύπο στιχαίων ασφαλείας, διότι πλέον υπάρχει μια προδιαγραφή που μας δίνει καινούργια στιχαία ασφαλείας. Επίσης τοπικά θα έχετε δει ότι υπάρχουν πάρα πολλές φθορές στα οδοστρώματα, προφανώς θα γίνει και επισκευή, αντικατάσταση της παλαιάς ασφαλτικής τρώσης με νέα, κυρίως αντιοξυδική πάνω στις τροφές όπου φεύγουν τα αυτοκίνητα, εγκατάσταση και συγκλήρωση οριοδικτών όπου δεν υπάρχουν, συμπλήρωση του ερίσματος εκεί που δεν υπάρχει και να μην σας κουράζω, θα φτάνουμε μέχρι τα υδραυλικά έργα όπου εάν δεν γίνεται σωστή η μόρφωση και ο καθαρισμός της υφιστάμενης τριγωνικής ή τραπεζοειδής τάφου που είναι στο πλάι του δρόμου, θα μπούμε και σε αυτή τη διαδικασία. Όπως επίσης και ένα άλλο θέμα, το οποίο δεν ξέρω μάλλον θα πρέπει να γίνει, παρότι κάποιοι δεν θα το θέλουν, είναι η αποξήλωση κάποιων εμποδίων από κάποιες πινακίδες, οι οποίες μας πληροφορούν όχι για την ασφάλεια του δρόμου, αλλά για κάποια προϊόντα ή για κάποιους επαγγελματίες που έχουν βάλει τις πινακίδες δίπλα στον δρόμο, σε θέση που εμποδίζουν την ορατότητα και δημιουργούν πρόβλημα στην ασφάλεια του δρόμου. Νομίζω ότι δεν θέλω να σας καθυστερήσω άλλο, θα κάνω ένα πέρασμα γρήγορα. Το σημαντικότερο απ' όλα, φτάνουμε λοιπόν στην περιφέρεια Πελοποννήσου. Όταν λοιπόν έρχομαι να ανακοινώσω στον Περιφερειάρχη ότι θα πρέπει να εφαρμόσουμε αυτή τη μελέτη, βλέπω ότι έχει κάνει ήδη βήματα. Δηλαδή, πριν από 1-2 χρόνια, έχει κάνει μέσω της αναπτυξιακής εταιρείας Πελοποννήσου ένα τεράστιο έργο και για τους 5 νομούς και έχει προτείνει. Αυτό που βλέπετε είναι καινούργιες προτάσεις από την περιφέρεια Πελοποννήσου σε άλλους δρόμους όπου εντόπισαν μέσω των τοπικών τεχνικών υπηρεσιών σημεία τα οποία υπάρχει επικινδυνότητα πάλι σε επαρχιακούς δρόμους. Το περνάω έτσι κάπως γρήγορα, αν μπορείτε να δείτε πάνω λίγο τα θέματα ή από το χάρτη, καταλαβαίνετε ότι σχεδόν καλύπτουμε όλοι όλο τον νομό της Κορινθίας, εκεί που θα μπούμε να βελτιώσουμε το οδικό δίκτυο το οποίο αυτή τη στιγμή υφίσταται. Αυτά περί Κορινθίας και περί Πελοποννήσου καταρχάς. Και όσον αφορά τις υπόλοιπες μελέτες, θα σας δείξω τώρα, δεν ξέρω γιατί πήγε πίσω, αυτό είναι ο χάρτης που αφορά τους υπόλοιπους νομούς της Πελοποννήσου. Ενδεικτικά το δείχνω και αυτό. Βλέπετε, ας πούμε, την Λακωνία και τους δρόμους που επεμβαίνουμε. Εδώ πέρα νομίζω ότι είναι η Αργολίδα, η Αρκαδία και η Μεσσηνία. Άρα λοιπόν σε όλη την Πελοπόννησο, δεν θέλω να σας κουράσω άλλο, θα μπούμε και θα κάνουμε αυτά τα έργα τα οποία σας είπα. Τώρα, όσον αφορά τη χρηματοδότηση, νομίζω ότι δεν είναι δικό μου θέμα. Θα το ανακοινώσω ο Περιφερειάρχης με ποιο τρόπο έχει αποφασίσει να κάνει το συγκεκριμένο έργο. Να σας ευχαριστήσω πολύ για την πρόσκληση. Ο κύριος Λιάρος παρουσίασε ένα έργο το οποίο θεωρώ ότι θα αλλάξει πραγματικά τα δεδομένα της περιφέρειας Πελοποννήσου, αλλά θα ανοίξει και ένα καινούργιο δρόμο για τη χώρα. Γιατί αυτό το οποίο δεν μπορεί κανείς να αμφισβητήσει δεν είναι αν ο κύριος Πατούλης για την περιφέρεια Πελοποννήσου έκανε κάποιες δράσεις που πιθανόν εξωστρέφει, ας παραδείγματος χάρη, κάνουν και άλλες περιφέρειες τώρα. Είπε ο κύριος Καλλίδης ότι είναι αυτονόητο αυτή εδώ η δική μας συνεργασία με τα επιμελητήρια, αλλά δεν ήταν και τόσο αυτονόητη τα προηγούμενα χρόνια, όταν είχαμε ακούσει πολύ σκληρή κριτική για τις δράσεις εξωστρέφειας. Θέλω λοιπόν να πω ότι αυτό το οποίο είναι αδιαφυσβήτητο είναι ότι έχει ανοίξει δρόμους σε πάρα πολλά θέματα για τη χώρα. Και δεν θα πω βέβαια για την αρχική του πολιτική απόφαση
να συνδέσει και να συσπυρώσει άτομα από διαφορετικούς πολιτικούς φορείς σε ένα ψηφοδέλτιο με μοναδικό στόχο το καλό του τόπου μας και την πρόοδο της Πελοποννήσου. Θα πω για κάτι διαφορετικό, πρόσφατο, επίκαιρο, που έγινε μόλις χθες και που αφορά περισσότερο από τον καθένα μας τον επιχειρηματικό κόσμο. Έχει να κάνει με την απόφαση που πήρε, την θετική γνώμη που πήρε, που έδωσε η ελληνική κυβέρνηση, η Τράπεζα Ελλάδος, το Ταμείο Παρακαταθήκων και Δανείων, σε μία σκέψη, σε ένα όραμα, σε ένα σχέδιο του Περιφερειάρχη, πώς θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε σοβαρά προβλήματα των επιχειρήσεων, κυρίως των μικρομεσαίων, οι οποίες επλήγησαν περισσότερο από τον καθένα στα χρόνια της κρίσης και σήμερα, γιατί η κρίση δεν έχει περάσει, εδώ είναι, έτσι ώστε να δώσουμε το δικαίωμα στους πολίτες της Πελοποννήσου για κάτι πάρα πολύ απλό, να είναι ισότιμοι με τους άλλους Ευρωπαίους πολίτες. Έτσι λοιπόν, είναι γεγονός πια και έχει αποφασιστεί η Περιφερειακή Αναπτυξιακή Τράπεζα, η πρώτη στη χώρα, σύμφωνα με τις περιφερειακές τράπεζες του μοντέλου Sparkassen της Γερμανίας, να γίνουν εδώ στην Πελοπόννησο. Έτσι, με αυτή την πολύ επίκαιρη απόφαση σχετικά με την Περιφερειακή Τράπεζα, με αυτό το νέο δρόμο που ο κύριος Στατούλης ανοίγει και άνοιξε σε επίπεδο χώρας και επικράτειας, τον καλώ στο βήμα, γιατί θεωρώ ότι καλύτερα από τον οποιοδήποτε αυτός θα μας μιλήσει για την Αλφαίρο Πελοπόννησο των επόμενων χρόνων. Θα ήθελα να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες για αυτό που συντελείται αυτά τα χρόνια στην Πελοπόννησο. Και οι ευχαριστίες μου απευθύνονται σε όλους τους θεσμούς, σε όλες τις δομές, σε όλους τους πολίτες της περιφερειάς μας. Αυτό νομίζω ότι είναι το νέο μοντέλο που φέραμε στη χώρα. Γιατί χωρίς συνεργασία, χωρίς συνεννόηση, δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση, στην πιο βαθιά κρίση που περνάει αυτή τη στιγμή ο τόπος, να δούμε με αισιοδοξία και ελπίδα το μέλλον. Κυρίες, κύριοι και κυρία, κύριοι και κυρίες αντιπεριφερειάρχες, κύριε Δήμαρχε, κύριοι Περιφερειακοί Σύμβουλοι, κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, θα ήθελα επίσης με την ευκαιρία αυτή να εκφράσω την ικανοποίησή μου στον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Κορινθίας, ο οποίος πήρε αυτή την πρωτοβουλία για να οργανώσει αυτή την έκθεση, την έκθεση των επιμελητηρίων όλης της Πελοποννήσου στην Κορινθία. Και μάλιστα, όπως προηγούμενα ακούστηκε, στον εμβληματικό χώρο του λιμανιού της Κορίνθου. Του λιμανιού της Κορίνθου. Με όλη την ιστορία και με όλο το βάρος το πολιτισμικό και το πολιτιστικό που έχει ταυτίσει το λιμάνι με τη ζωή στην ευρύτερη περιοχή. Ήταν μια απόφαση δύσκολη. Ήταν μια απόφαση η οποία δεν είχε δίκο αότα από όλους τους παράγοντες. Πολλοί εκφράζανε αμφισβητήσεις και αμφιβολίες κατά πόσο μπορούμε να πετύχουμε σε ένα τόσο σημαντικό γεγονός που θα αποτελούσε συνέχεια της προσπάθειας που κάνανε τα επιμελητήρια όταν πριν 3 χρόνια έγινε το πρώτο εγχείρημα στην Τρίπολη με το Πελοπόννησος Expo, όπου εκεί για πρώτη φορά όλα τα επιμελητήρια της Πελοποννήσου συνεννοήθηκαν και συνεργάστηκαν ώστε να κάνουν την πρώτη εν της πράγμαση παπελοποννησιακή έκθεση με σπουδαία επιτυχία. Ήρθε η δεύτερη έκθεση που έγινε στην Αργολίδα, όπου το επιμελητήριο Αργολίδας απέδειξε ότι αυτός ο θεσμός πλέον αποκτάει σάρκα και οστά.
και εκεί υπήρξε μεγάλη επιτυχία. Το στίχημα που ανέλαβε λοιπόν ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κορινθίας ήταν μέσα σε αυτές τις αντιξοότητες να αποδείξει ότι συνεχίζουμε να ανεβάζουμε τον πήχη ψηλότερα. Και αυτό νομίζω ότι το πετύχαμε με τον καλύτερο τρόπο. Και γι' αυτό νομίζω ότι αξίζουν συγχαρητήρια στον κύριο Πρόεδρο, στους Προέδρους των υπόλοιπων επιμελητηρίων, αλλά κυρίως στους συνεργάτες που έδωσαν την ψυχή τους για να επιτύχει αυτή η έκθεση. Είναι επίσης εξαιρετικά σημαντικό ότι σε αυτή την έκθεση συνευρέθηκαν για πρώτη φορά όλοι όσοι επιχειρούν στην Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας. Το ότι αυτή τη στιγμή αυτή η έκθεση φιλοξενεί περίπου στα 200 περίπτερα από όλη την Πελοπόννησο και όχι μόνο από όλη την Πελοπόννησο και ιδιαίτερα τα μεγάλα περίπτερα της ναυαρχίδας της οικονομίας της περιφέρειας αποτελούν ένδειξη ότι εμείς εδώ έχουμε επιλέξει έναν διαφορετικό δρόμο. Έναν δρόμο που κυρίως στηρίζεται στις δυνάμεις τις εγχώριες, τις δικές μας δυνάμεις. Στους θεσμούς μας, αλλά κυρίως στους πολίτες και ιδιαίτερα δε στις παραγωγικές δυνάμεις που έχει αυτός ο τόπος. Και αυτό νομίζω ότι είναι ένα σημαντικό πολιτικό διακύβευμα που αναιρεί την άποψη ότι πλέον οι κεντρικές κυβερνήσεις και το κράτος, το γνωστό κράτος των Αθηνών μπορεί να σηματοδοτεί, να συμβολίζει και να επιτυγχάνει στόχους χωρίς να δείξει εμπιστοσύνη στις δυνάμεις της περιφέρειας. Αυτό νομίζω ότι είναι το πολιτικό διακύβευμα. Εν της πράγμαση πετύχαμε να αποκεντρώσουμε και να αποσυγκεντρώσουμε όχι απλώς το κράτος που είναι μια πολιτική διαδικασία, αλλά τις οικονομικές δυνάμεις. Και οι οικονομικές δυνάμεις συσπηρωμένες γύρω από τους επιμελητηριακούς θεσμούς να δώσουν τη δική τους τη μάχη, να κερδίσουν καινούργιες λογικές, να κερδίσουν καινούργιους ανθρώπους, να προσδώσουν ιδιαίτερη βαρύτητα στη νέα επιχειρηματικότητα, στην επιχειρηματικότητα της εξειδίκευσης και στην επιχειρηματικότητα της έξυπνης λειτουργίας του οικονομικού μοντέλου της περιφέρειάς μας. Όταν λοιπόν περιηγηθείτε, και νομίζω ότι όλοι σας έχετε περιηγηθεί αυτόν τον χώρο, θα δείτε νεοφανείς επιχειρήσεις, θα δείτε νέα παιδιά να επιχειρούν, να έχουν όραμα και να έχουν ένα σημαντικό αποτέλεσμα που αποτελεί πλέον σύμβολο και συμβολισμό για όλη τη χώρα, για την ανάταξη της οικονομίας μας. Κυρίες και κύριοι, έχω πει πολλές φορές ότι η μεγαλύτερη μεταρρύθμιση που έγινε ποτέ στη χώρα ήταν η μεταρρύθμιση του Καλλικράτη. Ήταν ακριβώς αυτή η μεταρρύθμιση που βάστηξε ζωντανή την αυτοδιοίκηση. Δεν την περιχαράκωσε. Της έδωσε και άλλες ευρύτατες δυνατότητες. Η καθιέρωση του δεύτερου βαθμού τοπικής αυτοδιοίκησης. Η περιφερειοποίηση της χώρας στο επίπεδο το θεσμικό και το δομικό άνοιξε καινούργιους ορίζοντες, άνοιξε και δημιούργησε καινούργιες ελπίδες. Κυρίως όμως είχε τη δυνατότητα να κινητοποιήσει τις εγχώριες δυνάμεις σε μια εντελώς διαφορετική λογική. Και αυτό κατά τη γνώμη μου αποτελεί το ζητούμενο στη χώρα. Η χώρα δεν μπορεί να αλλάξει σελίδα επειδή κάποιοι το αποφάσισαν ή επειδή κάποιοι το είπαν στα λόγια. Η χώρα για να αλλάξει σελίδα θα πρέπει να αλλάξει νοοτροπία. Θα πρέπει κυρίως να στηριχθεί
στις παραγωγικές δυνάμεις, σε όλους τους πολίτες. Αλλά κυρίως όμως θα πρέπει να αλλάξει προσανατολισμό. Και αυτό νομίζω το πετυχαίνουμε μέσα από τον θεσμό της περιφερειακής διοίκησης, αλλά και την άριστη συνεργασία που υπάρχει με τον πρώτο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης. Ακούτε πολλές φορές θυμωμένες αντιδράσεις από κάποιους εκπροσώπους, αλλά έτσι συμβαίνει στη δημοκρατία. Δεν μπορεί όλοι να συμφωνούν και να συνενούν σε μία κατεύθυνση. Αυτός ο διάλογος, αυτή η δυνατότητα του διαλόγου, αυτή η αντιπαράθεση αποτελεί μια γόνιμη διαδικασία για να μπορέσουμε και να διορθώνουμε τις προτάσεις μας, αλλά κυρίως όμως να εμπλουτίζουμε το όραμά μας. Γιατί χωρίς όραμα δεν μπορεί πουθενά μα πουθενά να πάει ο τόπος. Εμείς από την πρώτη στιγμή επιλέξαμε για την Πελοπόννησο, όχι επειδή εμείς το αποφασίσαμε ως όραμά μας, αλλά επειδή συνεργαστήκαμε με σοβαρά κέντρα, με σοβαρά εργαστήρια για το πώς η Πελοπόννησος θα μπορέσει να γίνει η περιφέρεια της αειφορίας. Η αειφορία δεν έχει καμία άλλη λογική στον σύγχρονο κόσμο από την λογική της αυστηρότητας στην βιωσιμότητα της ανάπτυξης. Και αυτό νομίζω ότι είναι το μεγάλο στοιχείο στο οποίο θα πρέπει όλοι εμείς να επενδύσουμε. Αειφορία δεν είναι αυτό που διάφορες ομάδες ανθρώπων με ανησυχίες κατά καιρούς παρουσιάζουν ως τις μοναδικές εξόδους προκειμένου να επιτύχουν αυτόν τον στόχο. Η αειφορία είναι το να υπάρχει κυρίως η αξιοπρέπεια, η εμπιστοσύνη, αλλά και η αγάπη στους ανθρώπινους πόρους. Γιατί χωρίς τον άνθρωπο κανένα περιβάλλον δεν μπορεί να διατηρηθεί στο επίπεδο που απαιτούν οι σύγχρονες κοινωνικές και πολιτικές συνθήκες. Για να έχουμε βιώσιμη ανάπτυξη, θα πρέπει από μόνοι μας να δημιουργήσουμε το δικό μας αναπτυξιακό μοντέλο. Δεν μπορεί η χώρα να συνεχίζει να λειτουργεί με οριζόντιες πολιτικές, με πολιτικές οι οποίες αναφέρονται σε όλη την επικράτεια, χωρίς να λαμβάνει υπόψη της τις ιδιαιτερότητες της κάθε περιφέρειας. Γι' αυτό λοιπόν και ο Καλλικράτης, αυτή η μεγάλη μεταρρύθμιση, έδωσε τη δυνατότητα ώστε ο στρατηγικός αναπτυξιακός σχεδιασμός για πρώτη φορά να φύγει από το κεντρικό κράτος και να έρθει στην ευθύνη των περιφερειών. Γιατί οι περιφέρειες μπορούν με μεγαλύτερη σοβαρότητα, με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα να δημιουργήσουν το δικό τους αναπτυξιακό όραμα. Και αυτό κάναμε. Από την πρώτη στιγμή προσπαθήσαμε να εμφυσίσουμε τους πολίτες και την κοινωνία και τους θεσμούς στο δικό μας το όραμα. Δημιούργησαμε εξ αρχής έναν ευρύτατο διάλογο με όλες τις κοινωνικές και πολιτικές δυνάμεις του τόπου, αλλά κυρίως με τις παραγωγικές μας δυνάμεις. Και ποιο είναι το αποτέλεσμα? Θα αναφερθώ μόνον κυρίως στην πολιτική του βάση. Η περιφέρεια Πελοποννήσου, η Πελοπόννησος, ήταν μια περιφέρεια όπου οι αυτοδιοικητικές και οι παραγωγικές δυνάμεις δεν μπόρεσαν ποτέ στο παρελθόν να δημιουργήσουν αυτό το πολιτικό background ώστε να δοθεί η δυνατότητα, τα πλεονεκτήματα αλλά και τα εργαλεία προκειμένου ως περιφερειακή δομή, ως περιφέρεια να βγαίνει ανταγωνιστικά στην υπόλοιπη επικράτεια. Γι' αυτό από την πρώτη στιγμή δημιουργήσαμε ένα πλαίσιο, ένα πρόγραμμα κυρίως εξωστρέφειας
προκειμένου μέσα από την αναγνώρισή μας στην διεθνή κοινότητα να επιβάλλουμε αυτό το μοντέλο για όλη τη χώρα. Θέλω να θυμίσω σε όλους ότι όταν εμείς για πρώτη φορά εκμεταλλευόμενοι το μοναδικό τότε χρηματοδοτικό εργαλείο που είχαμε, το ΕΣΠΑ, μπορέσαμε και δημιουργήσαμε πρόγραμμα για την τουριστική προβολή αλλά και για την προβολή των υπηρεσιών της περιφέρειας Πελοποννήσου, μέχρι τότε κανένας δεν είχε διανοηθεί ότι μπορεί να γίνει πραγματικότητα ένα τέτοιο σχέδιο. Αυτό που κάναμε εμείς όμως στα μέσα του 2011, 6 μήνες από τότε που αναλάβαμε την ευθύνη της διοίκησης της περιφέρειας, σήμερα πλέον είναι καθολικά αποδεκτό από όλες τις περιφέρειες. Όλες οι περιφέρειες κινούνται στο επίπεδο της εξωστρέφειας σύμφωνα με τον δικό μας σχέδιο, με το δικό μας όραμα. Σε αυτό το σχέδιο της εξωστρέφειας καλέσαμε τους πάντες. Καλέσαμε τις δημοτικές αρχές. Καλέσαμε τις παραγωγικές δυνάμεις. Καλέσαμε τους επιχειρηματίες ώστε να παρουσιάζονται και να παρουσιάζουν τα δικά τους προϊόντα μέσα σε όλες τις διεθνείς εκθέσεις. Όλο αυτό το χρονικό διάστημα η Πελοπόννησος δεν έλειψε από κανένα μεγάλο γεγονός, από καμία μεγάλη έκθεση, όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο. Αυτή η πολιτική της εξωστρέφειας λοιπόν έδωσε αυτή την αναγνωρισιμότητα στην περιφέρειά μας, ώστε σήμερα η Πελοπόννησος να έχει περισσότερο από όλες τις υπόλοιπες περιφέρειες τους πιο φανατικούς φίλους και υποστηρικτές σε αυτή την προσπάθεια. Το δεύτερο θέμα που θέσαμε ήταν η προβολή του τουριστικού προϊόντος, αλλά όχι έτσι όπως το γνωρίζαμε μέχρι πριν εμείς αναλάβουμε την ευθύνη. Δημιουργήσαμε και τεκμηριώσαμε το τουριστικό μας προϊόν. Δημιουργήσαμε ένα πολύ φιλικό περιβάλλον απέναντι στις επενδύσεις, κάτι που πριν μερικά χρόνια ήταν απολύτως ενοχοποιημένο στην ελληνική κοινή γνώμη. Για τον Α ή Β λόγο, γιατί οι ιδεολειψίες και ο ιδεαλισμός ήταν κυρίαρχα στοιχεία στο να διαμορφώνεται η συνείδηση της κοινωνίας. Παλέψαμε απέναντι σε αυτή τη λογική και νομίζω ότι αυτή τη στιγμή το τουριστικό προϊόν της περιφέρειας Πελοποννήσου, με τις προβλέψεις που κάνουν οι διεθνείς οργανισμοί, έχει μέλλον. Όλα τα μεγάλα έγκριτα περιοδικά που προβάλλουν τις τουριστικές πολιτικές στέκονται πλέον με ιδιαίτερο θαυμασμό απέναντι σε αυτό που έκανε η Πελοπόννησος. Και είναι γεγονός ότι όλοι μας αφιερώνουν ότι η επόμενη 25ετία θα είναι η 25ετία όπου ο προορισμός Πελοπόννησος θα έχει την πρώτη θέση στις επιλογές των πολιτών. Το τρίτο θέμα που προσπαθήσαμε να κάνουμε όλο αυτό το χρονικό διάστημα, να βελτιώσουμε τις υποδομές μας. Κυρίως όμως χρησιμοποιώντας το χρηματοδοτικό μας εργαλείο που λεγόταν ΕΣΠΑ, όχι στην λογική της απορροφητικότητας, αλλά στην λογική της χρησιμότητας και της αποτελεσματικότητας. Και αυτό νομίζω ότι το έχουμε καταφέρει με ιδιαίτερο τρόπο. Όταν αναλάβαμε την περιφέρεια ήμασταν στην τελευταία θέση στο επίπεδο της υλοποίησης του ΕΣΠΑ. Όταν κλείσαμε την προγραμματική περίοδο, η περιφέρεια Πελοποννήσου ήταν στην τρίτη θέση και μπόρεσε και απορρόφησε άλλο ένα διπλάσιο ΕΣΠΑ χρησιμοποιώντας την ικανότητά μας να παίρνουμε πόρους από τα τομεακά προγράμματα. Για να το πετύχουμε αυτό χρειάστηκε πάρα πολύ δουλειά, χρειάστηκε πάρα πολύ προετοιμασία και αυτό νομίζω ότι είναι το δεύτερο πολιτικό διακύβευμα.
χωρίς δουλειά, χωρίς εργασία, χωρίς πάθος για αυτό που θέλεις να κάνεις, χωρίς την απαραίτητη πίστη, δεν μπορείς να κάνεις τίποτε απολύτως. Το τέταρτο σημαντικό γεγονός είναι ότι προσκαλέσαμε κοντά μας σημαντικούς τουριστικούς οργανισμούς προκειμένου να μας δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για να δημιουργήσουμε αυτή την καινούργια πρόταση για το τουριστικό μας προϊόν. Ήδη συνεργαζόμαστε και είμαστε πλέον, περιμένουμε στο πρώτο τρίμηνο του 2019 τη μελέτη και τις προτάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού της Λουκέρνης, που αποτελεί τον μεγάλο παίχτη σε παγκόσμιο επίπεδο της προώθησης του τουριστικού προϊόντος. Και εκεί πήγαμε με μία λογική. Δεν θέλουμε να επαναλάβουμε τα λάθη που κάναν οι άλλοι προορισμοί. Οι άλλοι προορισμοί που μπήκαν στην τουριστική αγορά χωρίς να έχουν αρχές και σχέδιο. Η συνεννόηση που έχουμε κάνει είναι ότι στην πρόταση της περιφέρειας Πελοποννήσου θα είναι μια νέα πρόταση όπου το καινούριο τουριστικό προϊόν κυρίως θα έχει άμεση σχέση με την βιωσιμότητα και την εμπλοκή στην παραγωγή του τουριστικού προϊόντος των ανθρώπινων πόρων. Περιμένουμε λοιπόν και αυτή τη μελέτη προκειμένου να προχωρήσουμε γρήγορα στην υλοποίησή της. Από την άλλη πλευρά, το πρόβλημα το δικό μας δεν ήταν μόνον το να έχουμε σκέψεις και ιδέες, ήταν να δημιουργήσουμε καινούργια χρηματοδοτικά εργαλεία, τέτοια που να μπορούν να χρηματοδοτήσουν την ανάπτυξη αλλά και την κοινωνία, που θα μπορούν να χρηματοδοτήσουν το μεγάλο πρόβλημα των μικρομεσαίων μας επιχειρήσεων που αποτελούν τον στυλοβάτη της δικής μας περιφερειακής οικονομίας. Και από την άλλη πλευρά θα μπορέσουν να ενισχύσουν πρωτοβουλίες επιχειρηματικές νέων ανθρώπων που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα για να κάνουν πράξη το δικό τους το όραμα, το δικό τους το σχέδιο, τη δική τους την άποψη. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν εξ αρχής είδαμε ότι η περιφέρεια χρειάζεται ένα δικό της χρηματοπιστωτικό σύστημα. Ήρθαμε σε επαφή με τους φίλους μας Γερμανούς και μπορέσαμε μετά από 5 χρόνια πλέον σήμερα να είμαστε στην ευχάριστη θέση. Ο κύριος Δραγασάκης πριν 2 ημέρες ανακοίνωσε το οριστικό ok για να προχωρήσει η διαδικασία μετά από την συνάντηση που είχε με τους Γερμανούς υψηλόβαθμους. Από την άλλη πλευρά εμείς πήραμε πλέον την δυνατότητα και στην χθεσινή σύσκεψη που είχαμε με την Τράπεζα της Ελλάδος προκειμένου να διευθετηθεί ο τρόπος που θα παρουσιάσουμε το δικό μας τον φάκελο για να εγκριθεί η αδειοδότηση, βρίσκεται πλέον στο χρονοδιάγραμμα ότι στο πρώτο τετράμινο του 2019 θα υποβάλουμε τον φάκελό μας προκειμένου να τύχει της αδειοδότησης, ώστε αυτό που ο επιχειρηματικός κόσμος ζητούσε τόσα χρόνια να μπορέσουμε να το κάνουμε πραγματικότητα. Και επειδή πολλοί από εμάς ήδη θα βάζουν στο μυαλό μας εάν αυτή η καινούργια τράπεζα έχει καμία σχέση με τις συνεταιριστικές τράπεζες και με την εμπειρία που είχαμε από τις συνεταιριστικές τράπεζες, θέλω να σας πω ότι δεν έχει απολύτως καμία σχέση. Είναι μια τράπεζα η οποία θα έχει όλες τις δυνατότητες και στο επίπεδο των καταθέσεων αλλά και στο επίπεδο της ενίσχυσης των οικονομικών δεδομένων στη χώρα. Μιλάμε λοιπόν για ένα σύστημα ταμιευτήρα και χαίρομαι πάρα πολύ γιατί στη συζήτηση που έγινε πριν 2 μέρες στο Υπουργείο και από την πλευρά της ελληνικής κυβέρνησης και από την πλευρά την γερμανική τονίστηκε ιδιαίτερα ότι θα αρχίσουμε πρώτα
πιλωτικά από την Πελοπόννησο που βρίσκεται μπροστά από όλες τις υπόλοιπες περιφέρειες. Γιατί στόχος είναι αυτό το μοντέλο πλέον. Να γίνει ένα μοντέλο για όλη την επικράτεια, για όλη τη χώρα. Γιατί πίστηκαν πλέον ακόμη και αυτοί που εκ πεπιθήσεως ήταν αντίθετοι σε μια τέτοια λογική. Ότι το μοναδικό μοντέλο που μπορεί αυτή τη στιγμή να δώσει δυνατότητα και δυνάμεις στην ελληνική οικονομία είναι μόνο το μοντέλο που πριν λίγο σας περιέγραψα. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά την περιπέτεια που τράβηξε το σχέδιό μας για την ολοκληρωμένη διαχείριση των αστικών αποβλήτων. Το είπε πριν λίγο η κυρία Νικολάκου. Το γνωρίζετε όλοι σας. Ήταν ένα σχέδιο για όλη τη χώρα που άρχισε όμως από την περιφέρεια Πελοποννήσου. Είναι όμως και ένα σχέδιο που βρήκε τέτοια αντιπαλότητα που κανείς εξ αρχής δεν θα το περίμενε. Λίγοι ήταν αυτοί που συμμάχησαν και συνεργάστηκαν προκειμένου να προχωρήσουμε στην ολοκληρωμένη διαχείριση των αστικών αποβλήτων. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι με αυτόν τον τρόπο απαλλάσσουμε την περιφέρειά μας από τα πρόστιμα, αλλά κυρίως όμως την απαλλάσσουμε από την μεγάλη ντροπή που είχε για τόσες δεκαετίες, για τόσες εικοσαετίες η Πελοπόννησος να μην έχει βρει έναν τρόπο διαχείρισης των αστικών αποβλήτων και να κυριαρχεί η αντίληψη όπου βρει ο καθένας να απορρίπτει τα δικά του απορρίμματα. Αυτό λοιπόν είναι πλέον στην φάση της υλοποίησης. Για να μην γίνει παραξήγηση σε αυτό που είπε η κυρία Νικολάκου, ήδη προχωράμε στην υλοποίηση. Η υλοποίηση του έργου αυτού έχει αρχίσει από την υπογραφή της συμβάσεως. Αυτό που τόνισε η κυρία Νικολάκου είναι ότι περιμένουμε από την πλευρά των Υπουργείων, των αρμοδίων Υπουργείων, την έκδοση της Υπουργικής Απόφασης προκειμένου να προχωρήσουμε γρήγορα στο να επιλύσουμε κάποια προβλήματα που παρουσιάστηκαν με κάποια οικόπεδα όπου εκεί σύμφωνα με το σχέδιο θα ήταν οι τόποι που θα αγκάλιαζαν αυτές τις μονάδες για την ολοκληρωμένη διαχείριση. Πάμε μετά σε αυτό που είπε πριν λίγο ο κύριος Λιάρος. Και αυτό το λέω για ένα λόγο. Για να δείτε την προετοιμασία που έχει η περιφέρεια Πελοποννήσου, αλλά κυρίως την επινοητικότητα να συνεργάζεται με ικανούς ανθρώπους, πολίτες της χώρας μας, προκειμένου να βρίσκει λύσεις στα μεγάλα προβλήματα. Το πρόγραμμα που αναφέρθηκε προηγούμενα για την οδική ασφάλεια είναι ίσως το πιο σημαντικότερο πρόβλημα και θα σας πω και για τις επιπτώσεις. Γιατί ο τουρισμός δεν μπορεί να αναπτυχθεί χωρίς την εγγύηση και την βεβαιότητα του φίλου μας τουρίστα ότι έχουμε ασφαλές οδικό δίκτυο. Αυτό το πρόγραμμα που αναφέρθηκε πριν λίγο είναι ένα πρόγραμμα που η ελληνική κυβέρνηση από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων μαζί με την ενίσχυση και την συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων έχει καταρτήσει για τη χώρα με πιστώσεις πάνω από 50 εκατομμύρια ευρώ. Η μόνη περιφέρεια που είναι έτοιμη αυτή τη στιγμή για να διεκδικήσει ολόκληρο αυτό το ποσό είναι η περιφέρεια Πελοποννήσου. Και αυτό νομίζω βγάζει και ένα άλλο συμπέρασμα. Ότι ό,τι μπορούμε να σκεφτούμε με σοβαρότητα, ό,τι μπορούμε να σχεδιάσουμε με την δημιουργική του διάσταση, ό,τι μπορούμε να κινητοποιήσουμε κάτω από την σοβαρότητα και την επιμονή μας, μπορούμε να το κερδίσουμε ακόμα και σε δύσκολους καιρούς. Έρχομαι τώρα για να μιλήσω για έναν άλλο σημαντικό παράγοντα.
Περιττώ να σας πω, και αυτό ήθελα να το σχολιάσω προηγούμενα, ότι από τη στιγμή που θα υλοποιήσουμε αυτό το σχέδιο, αντιλαμβάνεστε ότι η περιφέρεια Πελοποννήσου, ακούστε κύριε Λιάρο, θα έχει πλέον την δυνατότητα να δημιουργήσει ένα ασφαλιστήριο που θα καλύπτει ασφαλιστικά όλους τους επισκέπτες, πολίτες των άλλων χωρών που έρχονται να μας επισκεφτούν. Αυτό νομίζω ότι δημιουργεί ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα ως κίνητρο για τον τουρισμό μας και ως κίνητρο για να δημιουργηθούν καινούργιες επενδύσεις στην περιφέρεια Πελοποννήσου. Θέλω επίσης να σημειώσω ότι οι παρεμβάσεις που έχουμε κάνει μέσω του προγράμματός μας σε όλη την περιφερειακή ενότητα Κορινθίας, ιδιαίτερα στο θέμα των δημοτικών αρχών, κυρίως στηρίχθηκε στην εξαιρετική συνεργασία που είχαμε με όλες τις δημοτικές αρχές, και θεωρώ ότι το έργο που εκτελείται με δικούς μας φόρους σε όλες τις δημοτικές αρχές όλα αυτά τα χρόνια ξεπερνάει το 80% των έργων που γίνονται σε όλη την περιφερειακή ενότητα. Κυρίες και κύριοι, θεωρώ ότι ένα σημαντικό στοιχείο για την αειφορία είναι η ανάδειξη των πολιτιστικών μας μνημείων. Είναι η ανάδειξη του μεγάλου ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, το οποίο δυστυχώς και σήμερα δεν μπορούμε να δημιουργήσουμε συνθήκες ευελιξίας, προκειμένου όλα αυτά τα πράγματα που για τόσα χρόνια η χώρα μας επένδυε στην ανάδειξή τους, στην συντήρησή τους και στην παρουσία τους, δεν είχαν μπει ποτέ στην περιφερειακή και στην τοπική οικονομία. Από την πρώτη στιγμή έχουμε μιλήσει με το Υπουργείο Πολιτισμού προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα, να υπάρξει η δυνατότητα της εντάξεως των μνημείων στην οικονομία. Όχι ακριβώς στον χώρο των μνημείων, αλλά στον χώρο πέριξ των μνημείων, για να σταματήσουν οι χώροι αυτοί, λόγω της ελλείψεως επενδύσεων, να μπορούν να παρουσιάζουν την επισκεψιμότητα, αλλά και να παρέχουν υψηλού επίπεδου υπηρεσίες στους πολίτες επισκέπτες, που θα δίνουν και θα ενισχύουν την τοπική και περιφερειακή μας οικονομία. Η περιφέρεια Πελοποννήσου επένδυσε τα τελευταία χρόνια στο προηγούμενο πρόγραμμα ένα ποσό μαμούθ, πρωτόγνωρο για τη χώρα. Πάνω από 50 εκατομμύρια επενδύσαμε στο χώρο του πολιτισμού. Και αυτό νομίζω ότι δεν ήταν μόνο προϊόν των επενδύσεων που κάναμε μέσω του ΕΣΠΑ, αλλά σε πολλές εργασίες αρχαιολογικού και πολιτιστικού περιεχομένου έχουμε κάνει προγραμματικές συμβάσεις, και όλες οι περιφερειακές ενότητες ενισχύουν με τον καλύτερο τρόπο όπου τους ζητηθεί από πλευράς υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού. Και έρχομαι τώρα λίγο στα καθημάς. Είναι γεγονός ότι περίμενα την περιφερειακή ενότητα Κορινθίας, γιατί δεν σας το κρύβω, είναι και η μεγάλη μου αγάπη. Είναι η μεγάλη μου αγάπη, γιατί ένα μεγάλο μέρος της οικογένειάς μου είναι στην Κορινθία. Σε καλύτερη κατάσταση, στο επίπεδο της ικανοποίησης όλου αυτού του σχεδίου. Είναι γεγονός ότι τώρα τελευταία άρχισαν να τρέχουν αρκετά πράγματα. Η παρουσία πολλών κορινθιακών επιχειρήσεων σε όλα τα μεγάλα γεγονότα αυξάνεται συνεχώς, και αυτό δείχνει την καλή συνεργασία. Από την άλλη πλευρά, είναι γεγονός ότι η Κορινθία δεν είναι η οποιαδήποτε περιφερειακή ενότητα στο σύγχρονο οικονομικό, πολιτικό και κοινωνικό μοντέλο της περιφέρειας Πελοποννήσου. Η Κορινθία είναι η είσοδος και ο καθρέφτης, είναι η πύλη για την ανάπτυξη και του κοινωνικού της μεγέθους και του πολιτιστικού του μεγέθους και του οικονομικού μεγέθους της περιφέρειας Πελοποννήσου.
ήδη αυτή τη στιγμή έχουμε προσένταξη. Ένα σημαντικό έργο είναι η είσοδος της Κορίνθου. Είναι η είσοδος της Κορίνθου με προϋπολογισμό πάνω από 12 εκατομμύρια σε έναν σύγχρονο οδικό στην ίδια την Κόρινθο. Το δεύτερο σημαντικό έργο που κάνουμε είναι το ότι παρεμβαίνουμε ολοκληρωμένα στον υφιστάμενο οδικό άξονα Ισθμός Επίδαυρος με 4 εκατομμύρια ευρώ, όπου εντός των ημερών κηρύσσεται και ο διαγωνισμός, βγαίνει στον αέρα ο διαγωνισμός προκειμένου να υπάρξει μειοδότης για να δώσουμε έναν ασφαλή δρόμο στα σημαντικότερα μνημεία της περιφερειακής ενότητας, της περιφέρειας Πελοποννήσου. Το τρίτο σημαντικό θέμα είναι ότι στις επενδύσεις στον πολιτισμό έχω ανακοινώσει ότι ένα μεγάλο όραμα των Κορινθίων, η παρέμβαση και η ανάδειξη της αρχαίας Διόλκου, θα είναι πρώτο στα θέματα τα οποία θα μπουν προς ένταξη στο πρόγραμμά μας. Από την άλλη πλευρά έχουμε το θέμα της επέκτασης, και της αναβάθμισης ενός συγχρόνου πολιτιστικού κέντρου στην Κόρινθο, που είναι το Λαογραφικό Μουσείο. Το τρίτο σημαντικό θέμα το οποίο έχουμε για την Κόρινθο και αφορά τις κοινωνικές τους δομές είναι η ανάπτυξη και η επέκταση του γυροκομείου Κορίνθου μαζί με την νέα εγκατάσταση για το συσίτιο στον Άγιο Παύλο. Λύνουμε λοιπόν αυτά τα σημαντικά ζητήματα. Στο χώρο του πολιτισμού έχουμε την ανάδειξη του λιμανιού των Κεχρεών. Ένα έργο το οποίο τόσα χρόνια το περιμέναμε, αλλά δυστυχώς όμως δεν μπόρεσε ποτέ να γίνει πραγματικότητα. Και τελειώνουμε, και στις προθέσεις μας είναι να ολοκληρώσουμε και αυτό το μεγάλο έργο που κάνουμε σε ένα ιστορικό μοναστήρι στη Ζάχολη, τον προφήτη Ηλία. Από την άλλη πλευρά, θεωρώ ότι οι παρεμβάσεις που γίνονται όλο αυτό το χρονικό διάστημα σε όλο το επαρχιακό και το εθνικό δίκτυο της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας αποτελεί ένα σημαντικό στοιχείο για την αναβάθμιση ολόκληρου του οδικού δικτύου. Και αφήνω το θέμα της υγείας. Ήδη αυτή τη στιγμή στην πρόβλεψή μας και στις προτάσεις που έχουν γίνει, όλα τα κέντρα υγείας που έχουν μέχρι τώρα δεν έχουν υλοποιηθεί και δεν έχουν αναβαθμιστεί, θα ενταχθούν ήδη στο πρόγραμμά μας την επόμενη εβδομάδα. Ανακοινώνω αυτές τις εντάξεις με παράλληλο ενδιαφέρον την εντολή που έχω δώσει στον κύριο Αντιπεριφερειάρχη, προκειμένου να προχωρήσει γρήγορα η μελέτη του Κέντρου Υγείας Νεμαίας, που παρουσιάζει τεράστια προβλήματα, και του Κέντρου Υγείας Λουτρακίου, ώστε να συμπληρώσουμε σε όλα τα επίπεδα τις υγειονομικές μας υποδομές. Συν βέβαια και την ένταξη που κάναμε για το τεχνολογικό υλικό, το επιστημονικό υλικό του νοσοκομείου Κορίνθου. Κυρίες και κύριοι, αυτή είναι η πρότασή μας. Αυτό είναι το σχέδιό μας. Αυτό είναι το όραμά μας. Για μια δυνατή Πελοπόννησο, για μια ακμαία Πελοπόννησο, για την Πελοπόννησο των πολιτών, για την Πελοπόννησο των θεσμών, για την Πελοπόννησο που θα μένει και θα κοφεύει απέναντι σε όλες τις κασάνδρες που θέλουν να δημιουργούν προβλήματα στις τοπικές κοινωνίες. Σε όλους αυτούς που δεν καταλαβαίνουν και δεν κατανοούν ότι η αυτοδιοίκηση είναι προπήγιο της δημοκρατίας, ότι η αυτοδιοίκηση
είναι ακριβώς αυτό το θεσμικό υπόβαθρο που δεν επιτρέπει και δεν μπορεί να επιτρέψει διχασμούς και δικαστικές αντιλήψεις. Γιατί η αυτοδιοίκηση αποτελεί τη μόνη σταθερή ελπίδα και προσδοκία των πολιτών. Και αυτό το αποδείξαμε. Το αποδείξαμε δεχόμενοι το μεγαλύτερο βάρος του Μεσογειακού κυκλώνα προσφάτως, όπου ασφαλώς και βγήκαμε τραυματισμένοι, ασφαλώς και υποστήκαμε ζημιές, αλλά η Πελοπόννησος όμως έμεινε όρθια, έμεινε γερή, έμεινε δυνατή. Και όλα αυτά γιατί υπήρξε σχέδιο, υπήρξε προετοιμασία, υπήρξε η συνεχής επικουρικότητα όλων των θεσμών προκειμένου να αντιμετωπίσουμε αυτή τη μεγάλη τραγική καταστροφή. Θέλω μόνο σε αυτό το σημείο να σας πω ότι οι προβλέψεις όλων των μοντέλων για την Πελοπόννησο ήταν εξαιρετικά τραγική. Ήταν σε τέτοιο επίπεδο ανησυχητική που τις τελευταίες μέρες δεν μας άφηνε καθόλου να ησυχάσουμε. Και όμως εμείς βγήκαμε γεροί και δυνατοί, χωρίς φωνές, χωρίς κραυγές, ο ένας βοηθώντας τον άλλον. Και όσες φωνές και όσες κραυγές ακούγονται δεν έχουν καμία σχέση με το πολιτιστικό background και με το αίσθημα ευθύνης των πολιτών της περιφέρειας Πελοποννήσου. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι και φίλες, σας παρουσίασα την δική μας άποψη, τη δική μας αντίληψη για το πώς θα πρέπει να προχωρήσουμε. Θεωρώ ότι σε αυτή την προσπάθεια συμμαχοί μας είναι όλοι οι πολίτες, όλοι αυτοί οι ανιδιοτελείς πολίτες, όλοι αυτοί οι πολίτες που δεν πείθονται από τα κελεύσματα κάποιων. Είναι όλοι αυτοί οι πολίτες που αντιστέκονται στις οποιασδήποτε φωνές που θέλουν να μας εντάξουν ως στρατούς σε κάποια αντίληψη, σε κάποια λογική. Γιατί η Πελοπόννησος ήταν ανέκαθεν η περιφέρεια της αντίστασης, της δημιουργίας, αλλά και της μεγάλης προσφοράς στον τόπο, στο έθνος και στο λαό. Για αυτές τις απόψεις, για αυτές τις σκέψεις, συνεχίζουμε να δουλεύουμε και να εργαζόμαστε σε συνεργασία με όλα τα θεσμικά μας όπλα, σεβόμενοι απολύτως την θεσμική λειτουργία, σεβόμενοι απολύτως το θεσμικό κύρος και την αυτονομία, σεβόμενοι κυρίως το ενδιαφέρον, την αγάπη όλων των πολιτών και όλων των θεσμών για το καλού του τόπου. Για εμάς δεν υπάρχουν φίλοι και αντίπαλοι. Για εμάς ο κάθε πολίτης από το πιο κατώτερο επίπεδο μέχρι το ανώτερο επίπεδο δίνει λύσεις, δίνει απόψεις, δίνει προτάσεις. Και εμείς οφείλουμε να τις σεβόμαστε, οφείλουμε να εμπλουτίζουμε το δικό μας το όραμα, γιατί στο χωριό μου λέγαν το εξής: από τον φτωχό και ταπεινό άνθρωπο μαθαίνεις πλούσια γράμματα. Θερμά σας ευχαριστώ. Δεν τελειώσαμε. Πριν γευθούμε όλοι τα μοναδικά κεράσματα και τις πελοποννησιακές συνταγές από τον κύριο Μαντά και τους συνεργάτες του, θα απολαύσουμε το χορευτικό σύλλογο Αλμυρής Κορινθίας, την Παναγιώτα και την ομάδα της, οι φίλοι της παράδοσης, γιατί εμείς εδώ στην Πελοπόννησο, όπως όλοι μαζί ξεκινήσαμε, έτσι όλοι μαζί θα συνεχίσουμε. Παναγιώτα! Thank you.
μωρέ, τότε πρέσα και μόι, τότε πρέσκο τσίδετα. Τότε πρέσκο τσίδετα, τα παραδείγμα τσίδετα. Μόρι κότσι δεν τα πέρα. Μόρι κότσι δεν τα πέρα. Σούγα τα καπλέδουρα. Right.